Φίλοι και φίλες, γεια σας. Εδώ από το γήπεδο του Αγίου Γεωργίου θα συμμετάσχουμε το παιχνίδι μεταξύ των Αετών και του Μαραθώνα Υποδομής. Παιχνίδι για την γάμα κατηγορία. Πρώτο παιχνίδι για το 2018. Καλή χρονιά σε όλους και χρόνια πολλά βέβαια. Πρώτο παιχνίδι που καλύπτουμε πρωινό κιόλας στην γάμα κατηγορία. Να, αριστερά βλέπουμε τους παίκτες του Μαραθώνα και δεξιά τους παίκτες των Αετών, ΑΕΤΗ FC, είναι μια καινούργια ομάδα η ΑΕΤΗ στην γάμα κατηγορία. Πρωταγωνιστεί και θέλει να ανέβει στη β' κατηγορία με προπονητή τον Πάπη τον Παπουλίδη, γνωστόν στην Θεσσαλονίκη εδώ και ειδικά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Από κάτω πλήστο νεαρά παιδιά. Για να δούμε, παραλίγο εκεί, όμως έχει βρει κάποιον, η μπάλα έχει βρει κάποιον παίκτη και είναι κόρνερ, παραλίγο να γίνει εκεί το γκολ. Εκεί είναι ο Καμπά. Θα κάνει το σουτ, ψηλά η μπάλα από το σουτ του Καμπά. Δεύτερο καλό σουτ, δεν κάνει την μακρινή παλιά, καθυστερεί λίγο. Τώρα θα κάνει την παλιά και πάει να πέρασει την παλιά, φεύγει και τρέχει εκεί ο Γιαλζίρης. Τελευταία στιγμή θα βγει, μόνος του ήταν εκεί, δεν μπορούσε ο Πούλιος να σταματήσει, άδειο το τέρμα. Καλή φάση για τον Μαραθώνα. Ο Φίβος, για να δούμε τώρα. Θα κάνει και τη σέντρα. Πολύ ωραία σέντρα από την άλλη μεριά. Όπου έβγαλε εκεί τον Μπαλί. Μπαλίς μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να μπει και θα κάνει και φάουλ βέβαια. Διότι αν δεν το κάνει σε πρώτο χρόνο, τα πράγματα είναι δύσκολα. Έγινε. Μούτσο μέσα στην περιοχή. Μούτσο βγάζει και όλος και γκολ. Γκολ, όχι δεν μπήκε τελικά. Δοκάρι ήταν από τον Κλαψίδη, φοβερή φάση, φάνηκε για γκολ και εμάς μπερδευτήκαμε και έτσι ο Κλαψίδης θα χάσει τη μοναδική ευκαιρία. Από την άλλη πλευρά το αντεπίθεση για την ομάδα του Μαραθώνα. Βγαίνει εκεί Πούλιος και τελευταία στιγμή στην κόντρα παραλίγο Μαραθώνας με τον Πούλιο να κάνει τον γκολ. Βλέπετε μία φάση πίσω από την άλλη. Βγάζει και αυτός και τώρα Μπαλής. Κακή παλιά του Μπαλή. Το σουτ του Καμπά, out η μπάλα. Έκανε κίνηση εκεί ο Σωτηριάδης στην περιοχή, πήδηξαν πολύ, Σουμελίδης έβγαλε το σουτ και τελευταία στιγμή το σουτ που έκανε ο Τάπος όμως δεν θα μπορέσει να βρει στόχο και έτσι παραμένει το 0-0. Η ομάδα των Αετών αλλάζει το παιχνίδι για τον Καλεμτζή από την άλλη πλευρά. Καλεμτζής κατεβάζει ωραία την μπάλα. Καλεμτζής περνάει μέσα. Πολύ ωραία κίνηση και μπέναλτι. Μπέναλτι που θα κερδίσει ο Καλεμτζής. Τι άλλο να κάνει και κάρτα στον παίκτη του Μαραθώνα. Αδιαμαρτύρητα δέχτηκε την κάρτα. Για να δούμε τώρα. Και είναι out. Out από το Μούτσο. Μοναδική ευκαιρία για το 1-0 για την ομάδα των Αετών. Την ομάδα πάω καετή και θα χάσει τη μεγάλη ευκαιρία ο Μούτσο να ανοίξει το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Κατεβαίνουν πολλοί παίκτες μέσα στην περιοχή. Κατραβηγμένο πέρασε την μπάλα. Το σουτ που θα γίνει επάνω όμως στο Σουμελίδη. Το σουτ που έγινε από τον Κάρα και Γαγιόγλου, τον αρχηγό, αριστερό πλασέ πάνω στο Σουμελίδη. Να η πρώτη καλή ευκαιρία. Κρέζας εκτελεί με το αριστερό. Κεφαλιά που έγινε μόνος του εκεί και μοναδική ευκαιρία. Ο Παπαρίζος εντελώς μόνος, δεν ήταν offside και θα χαθεί ευκαιρία για την ομάδα του Μαραθώνα. Μούτσο με στην περιοχή, το σουτ και το γκολ. 1-0 με το Μούτσο. Θα ανοίξει το σκόρ η ομάδα πάω καετή, θα προηγηθεί με 1-0 με το Μούτσο αριστερό πλασέ. Το πρώτο γκολ του 2018. Εδώ που να το βάλει αμυντικό χαφ και να αφήσει Αλευρά και Παπαρίζω. Η κεφαλιά από τον Κλαψίδη, πολύ καλή κεφαλιά, θα φύγει μόλις out. Βγήκε απέναντι και ο ήλιος, μας κάνει λίγο δύσκολη τη λήψη. Το κόνερ εκτελείται, Γραμπής πήρε την κεφαλιά, πάνω όμως στον Σουμελίδη. Καρακατσάνης τώρα για τους Αετούς. Να βγάλει για τον Παθανασίου, πολύ ωραία πάει για τον Παθανασίου, θα κάνει τον Παθανασίου. Πάνω στη φάση προσπάθησε να μπει εκεί, πρέπει να ήταν ο Καλεντζής, ο Βαδόπουλος εκεί, ο Παπαρίζος, κάνει την μπάλα, το σούτ αριστερό και η μπάλα θα φύγει μόλις out, αριστερό του Καλεντζή,
Τώρα θα τον δει, κακή παλιά, Πάνος Παπαδόπουλο, το σουτ που θα κάνει και τελευταία στιγμή όμως ο Σουμελίδης θα βγάλει σε κόρνερ, το σουτ του Μούτσου. Κόρνερ μέσα στην περιοχή από το Μούτσο, κεφαλιά που έγινε και το γκολ. Γκολ από τον Σωτηριάδη πρέπει να είναι, ναι, Σωτηριάδης θα κάνει το 2-0 για τους αετούς, πάνε να κλειδώσει την νίκη ομάδα των αετών.